Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον Γιώργο Τσουκαθαρούδη, τον ποδοσφαιριστή τη Σαντορίνη, μετά την μεγάλη νίκη εκτός έδρας νίκη τη ομάδα του στον Ασπρόπυργο. Γιώργο, τεράστια νίκη, όπως μου είπε και ο αρχηγός και ο προπονητής σου προλίγου. Είναι αυτή που σας κάνει να αφήσετε πίσω τους διώκτες σας στη μάχη της παραμονής και που επί της ουσίας σφραγίζει την παραμονή σας στη Football League και σας κάνει να κοιτάτε το μέλλον με αισιοδοξία για την επόμενη σεζόν. Ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι που κάνει σήμερα η ομάδα σου? Πολύ σωστά. Σήμερα η νίκη μας ήταν πολύ μεγάλη, όπως είπε και ο coach και ο εγώης, ο Βαζαχαρίας. Σήμερα είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια καλή ομάδα, κατά την προσωπική μου άποψη, που πάλιψε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πιστεύω όλα τα παιδιά ανταποκριθήκαν στις συνθήκες του σημερινού παιχνιδιού, παλέψαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι από την αρχή της χρονιάς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλη η ομάδα, η διοίκηση, το προπονητικό team. Και στο τέλος, όπως φαίνεται, οι κόποι μας έχουμε πετύχει, ας πούμε, τους στόχους μας. Βάσει της εντός έδρας φόρμας που έχετε φέτος και το ότι παίζετε εντός έδρας το επόμενο παιχνίδι με την Επισκόπη, είναι ίσως η χρυσή ευκαιρία για να κλειδώσετε με κάθε επισημότητα την παραμονή και να μην σας νοιάζει πλέον τι θα συμβεί στα υπόλοιπα αποτελέσματα? Σίγουρα, ναι. Είναι άλλα τρία παιχνίδια. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Εμείς θα πάμε να τα κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλον ένα βαθμό, θεωρώ, για να σωθούμε και μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά, θα παλέψουμε τα παιχνίδια και η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην επόμενη αγωνιστική. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.